Που συνεργαζόμαστε μαζί του και θα καλέσουμε τον περιφερειάρχη μας, τον Γιώργο τον Πατούλη, να το απονέμει το βραβείο που επαναλαμβάνω η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος της Αθήνας από κοινού μαζί με εμάς και τους επαγγελματίες έκανε μια εξαιρετική δουλειά φέτος στον τουρισμό. Παρακαλώ κύριε Περιφερειάρχη, να πούμε συγχαρητήρια. Μπράβο, παρατέρω και εύχομαι. Καλό πάνω απ' όλα, θα μου επιτρέψετε τον Υπουργό Τουρισμού, τον Βασίλειο Κικίλια, όπου φαίνεται σε δύσκολες περιόδους είτε ως Υπουργός Υγείας είτε ως Υπουργός Τουρισμού κατάφερε όχι μόνο να κρατηθούμε αλλά και να είμαστε με τη θετική έννοια δαχτυλοδεικτούμενοι σε δύσκολες συγκυρίες και ξέρεις Βασίλη, ξέρεις Υπουργέ, είναι εύκολα τα λόγια, δύσκολα οι πράξεις και οι ενέργειες. Και οφείλω να πω ότι ο Βασίλης ο Κικίλιας και στις δύο αποστολές του, και ως Υπουργός Υγείας και ως Υπουργός Τουρισμού, είναι επιτυχημένος Υπουργός της κυβέρνησης της σημερινής. Από την άλλη πλευρά, θα μου επιτρέψετε επ' αφορμής και αυτό που είπε ο πρόεδρος ΣΕΤΕ, και το συγχαίρω για την ευράβευσή του, είναι αλήθεια ότι η συνεργασία που υπήρξε μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και όλων των αρμόδιων φορέων που έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό και τουριστικό προϊόν, ήταν πολύ σημαντική. Και έδειξε ότι τελικά όταν υπάρχει ενότητα και συνεργασία, όλες τις δυσκολίες μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Προβλήματα πάντα θα υπάρχουν, αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι πώς ξεπερνούμε τα προβλήματα. Και φαίνεται ότι η ομάδα είναι καλή. Και αυτή η ομάδα θα είναι και η εγγύηση για το αύριο. Θα είναι η εγγύηση πλέον, χωρίς αυτές πιστεύουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια, θα μπορέσουμε πλέον να κοιτάμε κατάματα την ανάπτυξη. Και αυτή η ανάπτυξη σχετίζεται απολύτως με το 365 μέρες το χρόνο που σήμερα παρουσιάσατε πριν, κύριε Υπουργέ, και προφανώς την πηξίδα μέσα από το DMO, γιατί το DMO είναι μια πηξίδα που μπορούμε όλοι μας να εργαστούμε πάνω σε αυτήν γνωρίζοντας ποια είναι η κοινή κατεύθυνση και ο καθένας να αναλάβει το δικό του ρόλο για να μπορέσει να επιτευχθεί. Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως Περιφέρεια Αττικής, είμαστε απολύτως προσαρμοσμένοι αλλά και απολύτως σίγουροι για το τι πρέπει να γίνει και το τι πρέπει να κάνουμε. Και εργαζόμαστε σε συνεργασία πάντα με τον Υπουργό, με την Πρόεδρο του ΕΟΤ, προφανώς και με την Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη. Και οφείλω να σας πω ότι το τουριστικό προϊόν της Αθήνας Αττικής, που τελικά είναι όλο μαζί ομογενοποιημένο με έργα υποδομής, με διαδικασίες που αφορούν την αεφορία, το σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά και την ανάδειξη όλης αυτής της ιστορικής πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουμε, είμαι απολύτως αισιόδοξος και για φέτος και για τα επόμενα χρόνια. Εδώ είναι η πρόκληση, εδώ είναι και απαντήσεις όλοι μαζί τις οποίες θα προσφέρουμε. Να είστε καλά, με δύναμη μπροστά. Και συγχαρητήρια στον κύριο Βασιλικό.